Εκτός κούρσας για την ηγεσία των συντηρητικών στη Μεγάλη Βρετανία έμεινε ο Ντόμινικ Ραμπ. Ο πρώην υπουργός Brexit συγκέντρωσε 30 ψήφους, τρεις λιγότερες από όσες χρειαζόταν για να ξεπεράσει το όριο. Πρώτος στη δεύτερη ψηφοφορία για τη διαδοχή της Τερέζα Μέη αναδείχθηκε ο Μπόρις Τζόνσον. Ο πρώην υπουργός εξωτερικών έλαβε 126 ψήφους και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση του. Ακολούθησε ο Τζέρεμι Χάντ με 46 ψήφους, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο υπουργός περιβάλλοντος Μάικλ Γκόουβ. Στην κούρσα παραμένουν τόσο ο υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης Ρόρι Στιούαρτ, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Σάζιτ Τζάβιντ με 33 ψήφους. Όλοι οι βουλευτές των συντηρητικών συμμετείχαν στη διαδικασία χωρίς να υπάρξουν άκυρα ψηφοδελτία. Στην επόμενη ψηφοφορία θα αποκλειστεί ο υποψήφιος εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους.